Γεια σου Πάρη. Γεια σου Τι κάνεις Πάρη. Πάρα πολύ καλά. Τι καλά νέα έχουμε. Ε, γυρίσαμε από Λονδίνο, που τυχαία είχαν πάει και οι δύο διακοπές την ίδια περίοδο και όπου γνωρίσαμε και από κοντά και το τελευταίο άτομο της ομάδας μας, σωστά, που δεν είναι από την Ελλάδα. Ε, τι νέα έχουμε. Προσπαθώ να σκεφτώ γιατί ε, έχουμε το το Έχουμε το Gear Απλά δεν το έχουμε ανακοινώσει. Έχουμε το Gear που σε τρει εβδομάδε από τώρα, πρέπει να, ναι. να είναι. από εκεί. Ναι. Άρα θα το ανακοινώσουμε μέχρι το να βγει το podcast αυτό. Ναι. Θα φροντίσουμε να το ανακοινώσουμε, ναι. Τι άλλο έχουμε. Α, έχουμε mm -hmm. DevOx ομιλία. Το έχουμε πει. Έχουμε DevOx ομιλία επίση. Τρει-τέσσερι μέρε μετά το Meetup. Στι 18 έχουμε. Έχουμε 18, νομίζω. Την πρώτη μέρα του συνεδρίου. Mm -hmm. Αν θυμάμαι καλά, είναι 18 Απριλίου. Είναι το τρίτο installment τη σειρά abusing docker <laughs> builds <laughs> with buildkit. Άρα πρέπει να κάνουμε κάτι λίγο πιο <laughs> φανταζή αυτή τη φορά. Είναι, θα κάνουμε αυτό το οποίο είχε πει εσύ, okay. αν θυμάσαι. Θυμάσαι okay. mm -hmm. πώ σου θυμίζω κάθε φορά τι λε. Θυμάμαι ότι κάτι έχω πει, δηλαδή, θυμάμαι τι ήταν αυτό, αλλά θυμάμαι <laughs> ναι. ότι θα το θυμηθώ. Θα, θα δείξουμε... Λέω ότι θα δείξουμε. Ναι, ωραία. Ε, θα δείξουμε πώ κάνουμε advanced docker builds with buildkit, συγκεκριμένα <laughs> abusing docker builds with buildkit, και αυτό το οποίο θα έχει επιπλέον αυτή η παρουσίαση σε σχέση με την τελευταία που κάναμε στα Ιωάννα. Ω, oh, τώρα θυμήθηκα. θα ναι. το κάνουμε αυτό. Ε. Ναι, είναι τα ξεχωριστά configuration για τον κάθε builder του, του build kit. Οπότε αυτό το οποίο μπορούμε να και θα δείξουμε πώς μπορούμε να πετύχουμε εκεί πέρα είναι ε, το πώς μπορούμε για παράδειγμα να έχουμε shared pull through cash mm -hmm. για το κάθε ξεχωριστό Docker, registry, image registry. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις με τα default settings του Docker είναι μόνο για το Docker Hub, δηλαδή για τα default. Ε, και θα δείξουμε πώς μπορείς να το ρυθμίσεις αυτό και για άλλα registries, όπως είναι το GitHub Container Registry, το ECR της Amazon και τέτοια πράγματα. Άρα πρακτικά αν όλα δουλέψουν όπως θέλουμε, φαντάζομαι ότι τα builds θα, ξεκι... θα συνεχίσουν να είναι γρήγορα, αλλά τα pools δεν θα είναι. Σωστά? Όχι, θα, θα είναι και τα pools γρήγορα. Αυτό το οποίο... Τι είναι αυτό το, το οποίο θα κερδίσουμε. Το, το pull το κάνει από το Docker Demon. Άρα ναι, μπορεί να το... κάνει pull στα πλαίσια ενό build. Okay, Α, ah, ναι, 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 ναι. Σωστά, σωστά. Θα είναι, το, θα είναι τα pull στα πλαίσια ενό build το οποίο μα κάνει εμά. Γιατί, γιατί εμεί για παράδειγμα, όλα τα Django projects τα, ξεκινά, τα ξεκινάμε από το. Από το Poetry Image, mm -hmm. το οποίο έχουμε φτιάξει και το έχουμε στο GitHub Container Registry. Αυτό. Ε, επίσης, νομίζω ότι πρέπει να βελτιστοποιήσουμε λίγο την pull-through cash μας. Ωραία. Αλλά ρε. Αλλά παρατηρήσω ότι να έχουμε, νομίζω, κάποιο, κάποιο περίοδο στην οποία καθαρίζει κάθε φορά την cash, mm -hmm. η οποία είναι σχετικά μικρή, νομίζω. Α, Αλλά okay. θα, το, θα το τσεκάρουμε, θα το φτιάξουμε κι αυτά. Οπότε, όσοι ασχολείστε με DevOps και με Docker στην, στην εταιρεία σας και δεν θέλετε να έχετε αργά builds, δεν έχετε παρά να δείτε την παρουσίασή μας. Εμεί το κάνουμε για πλάκα. Εμεί το... Κα... το κάνουμε για πλάκα. Ε, Όμω νομίζω όμως ότι μετά από λίγο, ξέρει, ε, συνηθίζεται το να έχει ε, γρήγορη ταχύτητα τελικά ναι, στο... Στο... στο γραφείο. Έχουμε κάνει ήδη δύο παρουσιάσει για αυτό το θέμα. Mm -hmm. Την μία την κάναμε στο Docker Athens. Την επόμενη την κάναμε στο Vox Ιωάννα. Και τώρα θα κάνουμε. Η κάθε μέχρι και κάτι παραπάνω. Και τώρα θα δείξουμε και αυτή η οποία θα είναι στο DevOx στην Αθήνα. Όλε οι παρουσιάσει διαθέσιμε στο YouTube κανάλι τη Logic. Ε, του VoxDio αν είναι στο. την playlist εκεί που είναι. Α, το έχουμε βάλει ναι, ναι, εκεί. Από ό,τι μπορεί να τα βρει. Ε, αυτά. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι άλλο. Νομίζω και εγώ από νέα αυτά έχουμε. Δεν έχουμε κάτι. Α, ε, και ανακοινώνουμε και meetup. Κάτσε, κάτσε, κάτσε να το κλείσουμε. Όχι, ναι, όχι, ναι, να δούμε ότι είμαστε και με ημερομηνίε, με posters, με αυτά. Και... Εντάξει. Αλλά έρχεται πάντω και και καινούριο meetup. Έρχεται καινούριο meetup. Καινούριο brand. Καινούριο brand meetup. Και brand, meetup. Ναι, ναι. Τι, τι ωραία που τα λε! Ναι, ναι, ναι. Τα λε πολύ ποιητικά. Είμαι, είμαι σε ρέντα σήμερα. Ωραία. Ε, αυτά νομίζω από Τέλεια. το πρώτο κομμάτι mm -hmm. των νέων. Mm -hmm. Τι άλλο. Ολοκληρώνουμε επίση και τη διαδικασία τώρα αυτή την εβδομάδα για το άτομο που θα προσλάβουμε σε marketing. Μπράβο, Οπότε... μπράβο, ναι. Οπότε τελειώνει και αυτό σιγά σιγά. Προχωράμε και από εκεί. Ε, τι θα συζητήσουμε σήμερα. Είχα μια ιδέα, αλλά δεν ξέρω αν θέλω να την κάψω σήμερα. Γιατί έχω έναν πιθανό καλεσμένο στο μυαλό μου που θα ήθελα να το συζητήσω μαζί του. Ε, αυτό ο καλεσμένο ε, το έχουμε σε τάρι να το κάνουμε σύντομα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Άστο, μην την κάψω. Μην την κάψω. Ναι. Δεν την καίω. Okay. Ε, θες τότε να συζητήσουμε αυτό το οποίο λέγαμε ακριβώ πριν να ανοίξουμε την κάμερα για το πόσο σημαντική είναι τύχη στην επιτυχία. Μου αρέσει. Ε. Δεν γίνεται. Η επιτυχία δεν υπάρχει χωρί τύχη. Αν και το τύχη και το επιτυχία έχουν άλλο ή τέλο πάντων, αλλά. Όχι, ρε. Η τύχη έχει ρε, ενώ η επιτυχία. Όχι, μαλάκα, η τύχη έχει Το χ. Α, ναι, ναι, ναι. Με πιέζει ο ψυχαναγκασμό μου. Εντάξει, Δεν μπορούσα καν να ακολουθήσω. There is no I in team, α πούμε. Σε αυτό το πλαίσιο, σκέφτηκα εγώ να πω αυτή την πλακή. Αλλά γενικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η τύχη. Αλλά θεωρώ. Ότι δεν είναι ο κρίσιμο παράγοντα. Mm. Και έχω λίγο μια θεωρία που έχω αναπτύξει πάνω σε αυτό, αλλά θα ήθελα να ακούσω τη mm. γνώμη σου. Γιατί θεωρεί καταρχά αν η τύχη είναι σημαντική στην επιτυχία και κατά πόσο. Πριν μπω εκεί, θα πω γιατί ναι. φέρνω αυτό το θέμα στο τραπέζι. Σωστό. Όπω ερχόμουν με το μετρό σήμερα, άκουγα ένα podcast μέσα και άκουγα το podcast του Y Combinator, ένα τελευταίο επεισόδιο που έβγαλε αυτέ τι μέρε. Και χοντρά χοντρά αυτό το οποίο λέει είναι ότι οι AI startups βρίσκονται στο Σαν Φρανσίσκο, οπότε το Σαν Φρανσίσκο πάλι παίρνει τα πάνω του. Το λένε Cerebral Valley πλέον και κάτι τέτοιο. Πώ το λένε, Cerebral Valley. Τι είναι εκεί. το Cerebral. Ας, κάτι τέτοιο τέλο πάντων. Εκεί που είναι μαζεμένε όλε οι AI startups που είναι το Open AI, οι άνθρωποι. Είναι σε μια γειτονιά που το έχω καταλάβει, τέλο πάντων. Και αυτό το οποίο έλεγαν μέσα αυτοί οι οποίοι μιλούσαν, που θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Καθόλου να πω κάτι το οποίο μάλλον επιβεβαιώνει και αυτό που λένε και οι ίδιοι. Μα ακούγονταν πολύ και γενικά θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μετριότητα εκεί πέρα. Αλλά αυτό το οποίο έλεγαν είναι το ότι για να πετύχει ένα επιχειρηματία, χρειάζεται τύχη, ξεκάθαρα. Και αυτό το οποίο κάνει το Σαν Φρασίσκο και πετυχαίνει η Silicon Valley, είναι να το κάνει εύκολο να είσαι τυχερό. Mm -hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω συνειδητοποιήσει και εγώ ίδιο, το πόσο εύκολο είναι να γνωρίσει σημαντικό κόσμο στη Silicon Valley. Mm -hmm. Και είναι αυτό το οποίο θα λέω πάντα. Πώ εμεί. Μα, αλλά, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώ εμεί πήγαμε σε ένα καφέ στο Πάλο Άλτο πετυχαίνουμε τον Steve Blank τον φωνάζει ο τύπο που ήμασταν η βελα δεν γνωρίζει τα παιδιά, κάνουν ένα online ID το Sorcerer και μα παίρνει αυτό και μα βάζει στο site του εργαλεία για startups. Ακραίο ήταν αυτό. Λτάξει, αυτό. Προφανώ και ήταν τυχαίο, αλλά για να γίνει αυτό την πρώτη φορά που πήγαμε εμεί. Που, που, έχουν γίνει κι άλλα. Έχουμε γνωρίσει κι άλλο κόσμο που έχει πετύχει πράγματα στο Σαν Φρανσίσκο. Ε, για να γίνει αυτό τόσο εύκολα, φαντάζομαι να μένει mm -hmm. Φαντάζομαι να σε ξέρουν εκεί. Λοιπόν, έχει μια σημασία. Το, οπότε εγώ ενώ ερχόμουν να το λέω Α, και μάλλον για να είναι πετυχημένοι μέτριοι άνθρωποι, που έχω δει μέτριου άνθρωπου να είναι πετυχημένοι στο Σαν Φρανσίσκο, όντω υπάρχει ένα οικοσύστημα το οποίο το ευνοεί αυτό. Και για να είμαι και πάλι ξεκάθαρο, δεν είναι ότι δεν το αξίζουν. Μια, ε, το, το αξίζουν πάρα πολύ γιατί δεν θεωρώ ότι είναι τζόκερ ή λότο. Η τύχη ναι. έχει σημασία. Σωστό. Ε, αλλά. Ναι, έκανα πέφτει το. Αλλά ε, είναι πιο εύκολο να πετύχει εκεί χωρί να είσαι εξαιρετικό. Και δεν θεωρώ καν κακό. Για να είμαι ειλικρινή. Θα το θέλα και εδώ αυτό, για να είμαι ειλικρινή. Αλλά. Ε, ναι, πόσο σημαντική είναι η τύχη. Πάμε, παίρνει τη γνώμη σου. Λοιπόν, η γνώμη μου έρχεται και. Και λέει το εξή. Βασικά, προσπαθούσα να το κάνω αυτό το κομμάτι λίγο να το μαθηματικοποιήσω mm -hmm. στο μυαλό μου. Γιατί πάντα μου είναι λίγο πιο εύκολο να καταλάβω κάποια πράγματα ή να τα, να τα βάλω λίγο κάπω. Άρα. Για μένα, η... το να πετύχει έχει να κάνει με δύο παράγοντε. Έχει να κάνει με την τύχη και με την αξιοποίησή τη. Και θεωρώ mm. ότι το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό το οποίο παραβλέπουμε περισσότερο. Δηλαδή, πάμε mm. και λέμε ότι. Α, ξέρει τι, ο, ο Χίψη ε, ήταν τυχερό που ήταν στην τάδε εταιρεία και είχε πάρει στο κόψιον και τώρα είναι πλούσιο. Mm. Ναι, αλλά δεν ήταν απλά τυχερό. Ήταν ότι έτυχε όντω να βρεθεί σε μια εταιρεία γιατί δεν μπορούσε να είναι στην, στην παράδειγμα εταιρεία η οποία είχε τα ίδια στο κόψιον με την ίδια αξία την ώρα που τα πήρε και έκλεισε. Mm. Άρα λοιπόν το ένα, ο ένα έγινε πλούσιο, ο άλλο δεν έγινε πλούσιο. Το θέμα είναι ότι. Ναι, μεν είχε την τύχη, αλλά και την αξιοποίηση. Δηλαδή, έμεινε εκεί πέρα, ρίσκαρε να μείνει εκεί πέρα. Δηλαδή, το, το, όλο αυτό το κομμάτι. Και εντάξει, okay, προφανώ ήταν πέρα από τι δυνάμει του το να πετύχει η εταιρεία ή όχι, αλλά αυτό έβαλε το δικό του μικρό λιθαράκι και φρόντισε να πάρει τα ρίσκα που ήταν το να είναι σε μια startup και να είναι σε μια άλλη εταιρεία η οποία ήταν, α πούμε, ε, θα πήγαινε για ξέρω, μια μεγάλη εταιρεία που πλέον είναι καλύτερα, ήταν λίγο πιο ασφαλή η δουλειά του κ.ο.κ. Mm. Αντίστοιχα, μπορεί να πώ ήταν, α πούμε, σε startups κλπ. Και και τα τελευταία δύο χρόνια Βρεθήκανε χωρί δουλειά mm. επειδή είχαν ρισκάρει το να πάνε σε μια τέτοια εταιρεία. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι και η αξιοποίηση τη τύχη είναι πάρα πολύ σημαντική. Mm. Που είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι είναι το να έχει τύχη. Το να έχει τύχη. Mm. Το, το τύχη σίγουρα. έχει διάφορα επίπεδα. Έχει να κάνει με το που είσαι, από που έρχεσαι, δηλαδή. ό,τι και να κάνει. Ναι, ένα προγραμματιστή, ο οποίο ξυπνάει μια μέρα και είναι στην Αθήνα, έχει μικρότερη τύχη. Έχει λιγότερη τύχη από έναν προγραμματιστή, κατά μέσο όρο τουλάχιστον, έτσι, γιατί μπορεί. Ο Αθηναίο να τύχει να είναι καλύτερο. Ε, μάλλον να έχει περισσότερη τύχη από αυτόν που θα ο στο Φρανσίσκο. Αλλά κατά μέσο όρο θα έχει παραπάνω τύχη εκεί πέρα, όπω είπε. Mm -hmm. ε, το θέμα λοιπόν εκεί πέρα που μπορεί να κάνει για να αυξήσει τι παρόντε για την επιτυχία είναι να δει πώ μπορεί να αυξήσει την τύχη σου. Πώ μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να το κάνει φτιάχνοντα δεκτυό. Mm -hmm. Πολλέ φορέ εμά μα έχει τύχει να μα βοηθήσουν άτομα. Που δεν μα ξέρανε καν, που οτιδήποτε. Αυξάνοντα την προβολή σου. Εμεί, για παράδειγμα, έτυχε να μα βρει μια εταιρεία, σήμερα το πρωί το συζητούσαμε, επειδή κάναμε ένα open source project και επειδή αυτό το open source project μετά το έκανε και ε, ο Παύλο Πέτρε από το Blue Ground σε, σε Rust. Και αυτό κάπω, ρε παιδί μου, φάνηκε λίγο πιο δομημένο και λίγο πιο οργανωμένο. Άρα, λοιπόν, εσύ μπορεί από τη μία να, να αυξήσει τι πιθανότητέ σου να είσαι τυχερό. Σημαίνει ότι, άμα κάνει ένα open source project, ότι θα, θα έρθει μια καινούργια δουλειά, μια καλή ευκαιρία ή δηλαδή, τίποτε άλλο. Όχι. Αυξάνει όμω τι πιθανότητε να γίνει κάτι τέτοιο. Mm -hmm. Και το άλλο κομμάτι είναι πώ εκμεταλλεύεσαι την τύχη αυτή. Mm -hmm. Άρα, πώς εσύ λοιπόν κάτι το οποίο έρχεται μπροστά σου σαν ευκαιρία, είσαι έτοιμο και διαθέσιμο να το, το αρπάξει. Και το αρνητικό κομμάτι στην τύχη για μένα έρχεται από τον κόσμο ο οποίο πάει και βλέπει το ότι κάποιο έτυχε να έχει μια ευκαιρία. Και αγνοεί τελείω την αξία του ότι αυτό το άτομο εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του ήρθε μπροστά του. Mm -hmm. Και εκεί νομίζω είναι που. Εκεί πέρα είναι που πραγματικά είναι όλα στο χέρι σου. Mm -hmm. το, το να αυξήσει την τύχη σου είναι στο χέρι σου, ναι, αλλά μπορεί ποτέ να μην κάτσει. Μπορεί παιδί να κάνει όλε τι καλέ επιλογέ για να το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά ποτέ να μην έρθει μια ευκαιρία. Αυτό mm -hmm. δεν, δεν μπορεί να, να το. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό τρόπο να το υπολογίσει. Αυτό όμω που σίγουρα μπορεί να κάνει είναι με το που έρθει μια ευκαιρία μπροστά σου mm -hmm. να την εγκαταλειφθεί στο έπακρο. Ε. Και βλέπω πρώτα-πρώτα αυτό μπορεί να κρίνουν εμά. Δηλαδή, πόσε φορέ μα έχουν έρθει εμά ευκαιρίε και τι έχουμε χάσει γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι, γιατί δεν ήμασταν όριμοι. Πάρε για παράδειγμα, συγγνώμη που διακόπτω, αυτό που λέγαμε το Steve Blank. Mm -hmm. Έρχεται το Steve Blank, ο οποίο είναι ένα πολύ γνωστό στον χώρο των startups και βάζει το Sorcerer, το, το εργαλείο που είχαμε φτιάξει το προϊόν με την πρώτη μα startup, στη σελίδα του και το προτείνει σε άλλε startups. Εμεί, πόσε φορέ το χρησιμοποίησαμε αυτό σαν marketing στη σελίδα μα ή σε οπουδήποτε. Ναι. ναι. Και το σκέφτηκα τώρα, να ξέρεις, το σκέφτηκα τώρα πρώτη φορά ότι θα μπορούσαμε να πούμε σαν Justice by Steve Blanco. Ο, ο, ο κάθε μαλάκα ανταγωνιστή που είχαμε πήγαινε και πέταγε 10 λόγκο εταιρεών επειδή έβλεπε, ξέρω εγώ, ότι κάποιο είχε κάνει. Με το εταιρικό του email, με το εταιρικό του sign, sign, up. Ούτε ένα testimonial τίποτα. Και εμεί στην ουσία είχαμε testimonial από ένα σημαντικό άτομο. Ήταν άλλα 100 εργαλεία, δηλαδή δεν ήταν άλλα 100. Αλλά... Ανταγωνιστή δεν ήταν. Ήμασταν ένα από τα 100. Με ήταν για αυτό ένα πολύ σημαντικό. Ναι. Που και στο Steve Blank, αν θυμάμαι καλά, mm -hmm. στην αρχή δεν το είχε κάνει αυτό. Μα μας χαιρέτησε απλά, ρε παιδί μου, και έφυγε. Ναι. Και αν θυμάμαι καλά, ο Αντώνη είχε πάει και τον είχε ξαναπιάσει μετά. Και Λέει. πιάσαμε συζήτηση. Ναι, είναι πολύ πιθανό. Βγήκαμε στο TechCrunch. Πόσε φορέ χρησιμοποιήσαμε το TechCrunch εμεί οι ίδιοι στην αρχική μα σελίδα για street credit. Τότε. Και αυτό ήταν ένα άρθρο που δεν ήταν πληρωμένο, που είχε έρθει από εκείνου τελείω. Ναι, 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 ναι. Όλα αυτά. Και έβλεπε άλλου ανταγωνιστέ που λέγανε όπω μα είδαν στο τέτοιο, που ήταν ξεκάθαρα πληρωμένα άρθρα. Ναι, 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 ξεκάθαρα πληρωμένα. Δηλαδή κάτι άρθρα, το παιδί μου του κόλπου τελείω, που απλά τα είχε γράψει ένα ίντερνετ κάπου σε μια από αυτέ τι ε, ναι, 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 ναι. που έχουν publications. Ε, ναι, <laughs> Όχι, Ενώ δεν δε θέλω να κρίνω το. Απλά ήταν ένα άρθρο το οποίο δεν το είχαν πληρωθεί γι' αυτό, ναι. δεν είχαν δώσει την απαραίτητη σημασία. Ήταν okay, απλά για να υπάρχει. Και αυτό είναι λοιπόν, πω εμεί δεν εκμεταλλευτήκαμε κάποιε ευκαιρίε θα μπορούσε αυτό να μα έχει αλλάξει τη ζωή. Μπορεί, μπορεί να είχαν πάει πολύ καλύτερα τα πράγματα, μπορεί και όχι, αλλά σίγουρα θα ήταν καλύτερα έστω και λίγο από το πώ ήταν. Μπορεί να. ήταν στο χέρι μα ναι, να ναι, το κάνουμε ναι, αυτό. Ναι, ναι. Θα σου πω ποια είναι λοιπόν η γνώμη μου. Για μένα το πρώτο και το πιο σημαντικό, το οποίο το αγνοούσα μικρό, βασικά το σνόμπαρα, για να είμαι ειλικρινή, ήταν το να ορίσω καθένα τι σημαίνει επιτυχία για εκείνον. Mm -hmm. ε, θυμάμαι ότι που από κάπου θα ντρεπόμουν να τα λέω. Αλλά τώρα, είναι, λοιπόν, όταν, είχαμε, όταν τρέχαμε όταν το Σόρσλερ, ήμουν κάποια στιγμή. Ε, έχω πάει λίγο πιο μετά αυτό και είμαι στο Μένλο Πάρκ. Ήταν ένα mm. από τα ταξίδια που είχα κάνει μόνο. Και είμαι στο Μένλο Πάρκ και είμαι με έναν γνωστό επιχειρηματία του χώρου, μα θα πω. Ε, και μου λέει, ξέρει τι μου λέει, πρέπει να. Να δεις μου λέει και τι σημαίνει επιτυχία σε ένα μπορείτε να, μπορεί, να τρέξει ένα lifestyle business που βγάζει ένα εκατομμύριο το χρόνο good enough for you. Και εγώ το άκουγα και μου έρχονταν να κάνω με το. Γιατί τότε που ήμασταν ειδικά στην αρχή, έλεγα Ξύστη, αν δεν βγάζουμε billions. Ναι, δεν έχει νόημα. δεν έχει νόημα αν δεν βγάζουμε billions. Οπότε το σνόμπαρα, δεν είναι δηλαδή, μου έρχονταν τέτοιο. Ε, πλέον καταλαβαίνω όχι ότι απ απλά ότι δεν είναι έτσι, αλλά το ότι τα λεφτά είναι, είναι απλά ένα νούμερο. Δηλαδή το πόσα χρήματα θα βγάλει εξαρτάται από το market cap μια αγορά, εξαρτάται από τα περιθώρια κέρδου, τα οποία έχουν να κάνουν με το πόσο ανταγωνισμό υπάρχει μέσα. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή από μόνο του δεν έχει να λέει. Ε, και που θεωρώ ότι είμαι ένα, ένα, άτομο το οποίο μάλλον, μάλλον έχω ψηλέ φιλοδοξίε γενικά στο επαγγελματικό κομμάτι. Όμω έχει πάρα πολύ σημασία ο κάθε άνθρωπο να βλέπει τι είναι, αυτό το οποίο τον κάνει ευτυχισμένο. Ποιο είναι ο δρόμο ο οποίο θέλει να ακολουθήσει. Mm -hmm. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Δηλαδή να δει λίγο, ωραία, εγώ προ τα πού θα να κινηθώ. Τι ισορροπία θέλω να, να έχει η ζωή μου. Εγώ, για παράδειγμα, από την άλλη είμαι ένα άτομο το οποίο η ζωή μου γουστάρω να είναι αρκετά ισορροπημένη. Και όταν λέω ισορροπημένη, δεν, δεν, δεν με νοιάζει να δουλεύω 8 ώρε, 8-8, αυτό δεν, δεν υπάρχει αυτό. Ισορροπημένη. Θέλω μία μίξη από, από πολλά πράγματα. Mm -hmm. Εγώ στη ζωή μου. Ε, οπότε πρέπει να βρει την αυτό το οποίο θε και να δει ποιο είναι ο δρόμο, ο οποίο ακολουθεί. Ποια στο επαναδιαπραγματευτή. Από εκεί και πέρα, αφού το βρει αυτό και βρει το, το δρόμο, ε, σίγουρα πολλά πράγματα θα γίνουν επειδή είναι έξω από τον έλεγχό σου. Τόσο καλά, όσο και κακά. Ε, αυτό το οποίο έχει σημα... αυτά τα οποία έχουν σημασία για μένα είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο είπες. Η των ευκαιριών. Θέλω πολύ να μιλήσουμε γι' αυτο mm -hmm. Το δεύτερο είναι η καλλιέργεια των συνθήκων. Δηλαδή, ωραία. Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που είπα, θα, και θα, δηλαδή η καλλιέργεια των συνδικών, αυτό που θα, είπα, Όχι, όσα, θα σου πω στην ότι είναι διαφορετικό. Εγώ, για παράδειγμα, ένα από τα πράγματα που θέλω, γιατί με νοιάζουν πολλά πράγματα στη ζωή μου, τυχαίνει και είμαι από αυτού του ανθρώπου <σχει> που δεν, δεν είμαι μονοδιάστατο καθόλου. Ε, είναι το ότι θέλω, για παράδειγμα, να, να κρατάω τα κιλά μου εδώ που είμαι. Οκ. Ναι, ναι, ναι. Πρόσεξα. Αλλά εγώ, δεν το κάνω. Ξέρω <σχει> όμω όμως, ότι έχω μια δυναμία στη ζάχαρη. True. Είναι ειδικά κάποια αγγλικά, όχι τόσο τα ζαχαροπλαστείου, ζα, αλλά. Ε, μπάρα σοκολάτα, από τα αγαπημένα μου γλυκά, δηλαδή. Μπορώ να την, να την εξαϊλώσω. Ε, ξέρω ότι αυτό θα συμβεί. Άρα, εγώ φροντίζω σπίτι μου να μην έχω γενικά σοκολάτσα μεγάλου γάλακτο, οι οποίε επιζούνε κάποια δευτερόλεπτα με το που εμφανιστούν στο. Εστό... <laughs> τόσο πολύ τρελαίνομαι. Okay. Τρελαίνομαι. Μάλλον αυτό είναι παιδική ανάμνηση. Γιατί ε, μου δίναν οι παππούδε μου. Δηλαδή είχαν σπίτι. Μου κάνει εντύπωση γιατί δεν έχει φέρει ποτέ σοκολάτα μεγάλα γάλα, στο γραφείο. Όχι, είναι ακριβώ αυτό. Για αυτό έχεις το έχει φέρει άλλο σοκολάτα που σκύζει όμω. Αν, ναι, πρέπει να διαλέξω την αγαπημένη μου σοκολάτα, είναι αυτή. Okay. Οπότε εγώ φροντίζω και δεν έχω σοκολάτα mm -hmm. σπίτι. Για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα πολύ αφελέ και απλοϊκό παράδειγμα. Αλλά θεωρώ ότι αυτό το πράγμα ισχύει και στο business. Για παράδειγμα, εμεί έχουμε πει, έχουμε βάλει ένα, ένα στόχο, έχουμε μια επιθυμία σαν εταιρεία. Θέλουμε γενικά να. Η logic δηλαδή να μην είναι ε, 100% με ελληνικού πελάτε. Ιδανικά, ιδανικά θέλουμε να είναι distributed. Mm -hmm. Εντελώς, ok. Αυτό για να γίνει πρέπει να μα έρθουν κάποιε ευκαιρίε. Αλλά για να μα έρθουν κάποιε ευκαιρίε, Πρέπει και εμεί να καλλιεργήσουμε το έδαφο. Πρέπει να βγάζουμε blog posts, να βγάζουμε βίντεο, να κάνουμε ταξίδια, να κάνουμε διάφορα πράγματα. Πρέπει να έχουμε παρουσία. Αυτό είναι η καλλιέργεια των mm -hmm. συνθηκών. Και το τελευταίο, το οποίο κολλάει μάλλον με την καλλιέργεια, γιατί είπα δύο, αλλά τελικά είναι τρία, και αυτό θεωρώ επίση ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι η συνέπεια. Το consistency. Να είσαι παρόν. Να είσαι παρόν για να εμφανιστούν οι ευκαιρίε. Mm -hmm. Αυτά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η αλήθεια είναι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, πηγαίνω πίσω και κοιτάω πάντα. Το πιο εύκολο μου παράδειγμα είναι το Sorcery γιατί θεωρώ ότι είχαμε πολλέ ευκαιρίε και πολύ καλή βάση. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που σίγουρα ναι, θέλαμε. Σίγουρα. Ε, θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, αν καταφέραμε να μείνουμε άλλα δύο-τρία χρόνια ας πούμε ενεργοί, το οποίο δεν ήταν εύκολο έτσι. Δηλαδή, ναι. δεν είναι εύκολο να κρατήσει αυτό το πράγμα όταν ε, δεν έχει χρήματα μέσα, όταν. Είναι, πρέπει να ζήσει, ρε παιδί μου, υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορεί να είναι προτεραιότητά σου για καλό ή για κακό λόγο. Ε, μπορεί αυτή τη στιγμή να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Mm. Μπορεί το να έμαθαν παρόντε να ήταν διαφορετικό. Μπορεί το να. Ακόμα και στο όσο διατηρημένο ήταν πούμε, μετά από χρόνια, μπορεί αν είχαμε την ψυχική δύναμη ή τη θέληση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να έλειπε εκείνη τη στιγμή να το κυνηγήσουμε να έχει γίνει ένα έστω και μικρό έξιτρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή είχαμε δικέ ευκαιρίες ναι. πιο μετά στο, ναι. στο Δινικές το οποίο μπορείς να πεις ότι ξέρεις τι έφυγε το HCZ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν τρελό μπλόκερ από το να γίνει αυτό. Ναι. Ήτανε κάτι το οποίο ήθελε παραπάνω προσπάθεια, παραπάνω ενέργεια, παραπάνω πράγματα. Το οποίο εμεί εκείνη τη στιγμή δεν θέλαμε, δεν μπορούσαμε, δεν είχαμε τίποτα να βάλουμε. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να λε: Δεν ήμασταν τυχεροί. Mm. Δηλαδή, αυτό δεν μ' αρέσει. Ότι, ξέ, αυτό δεν μ' αρέσει, μάλλον. Το ότι μένουμε συνεχώ στο δεν είμαι τυχερό. Δεν μου τυχαίνουν τα πράγματα, μου τυχαίνουν του άλλου. Δεν το ένα, δεν το άλλο. Ε, σίγουρα δύο άνθρωποι που κάνουν ακριβώ ίδια πράγματα θα έχουν ακριβώ το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί η τύχη και η τυχεότητα είναι μέρο αυτού αλλά δεν πρόκειται να έχουν, δεν πρόκειται. Οι πιθανότητε να έχουν διαμετρικά διαφορετικές mm -hmm. εξελίξεις, δηλαδή ο ένας να πάει πάρα πολύ καλά στη ζωή του, συγχύσμα με αυτό που θέλει να κάνει, και ο άλλος όχι, mm -hmm. είναι πολύ μικρές. Ε, η τύχη, σε όσο πιο θεμελιώδη πράγματα πηγαίνει, κατά τη γνώμη μου, έχει όλο και παραπάνω σημασία. Και... Εγώ προσωπικά δεν αναφέρομαι, δεν κάνω ποτέ συζήτηση για την τύχη. Ε, δεν με αφορά γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να ελέγξω. Mm -hmm. Και τι θέλω να πω. Τι είναι το πιο. Το, το μεγαλύτερο πράγμα για το οποίο είμαι τυχερό είναι ότι, για παράδειγμα, δεν γεννήθηκα σε εμπόλεμη ζώνη. Σίγουρα. Τόσο απλά. Δύο. Ε, μεγάλωσα σε μια κανονική οικογένεια υγιό. Δηλαδή, ξέρει, στέκομαι στα πόδια μου, μπορώ να. Μπορώ να... Αυτά, αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Mm -hmm. Α, αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Γεννήθηκα σε μια χώρα η οποία είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση που με τον ένα τον άλλο τροπο λιγο πολυ ανηκει είναι, που είναι μια, <χαι> μια, μια ιδιαίτερη χώρα αλλά ε, συνδιαλάσσεσαι με άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με του ίδιου όρου. Με τη Γερμανία, με την Δανία. Και τώρα το με του ίδιου όρου ενώ ξέρει τι, απλά πα με την ταυτότητά σου εκεί και δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Μπορεί να βρει ευκαιρίε σου εκεί. Δηλαδή, έχω παραπάνω ευκαιρίε να να χτίσω μια καριέρα σε μια πιο πλούσια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οι περισσότερε είναι από την Ελλάδα σε σχέση με κάποιον που είναι από μια χώρα εδώ, στη, στη γειτονιά μα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα Βαλκάνια, δηλαδή. Ναι, είναι. αυτό λέω στη γειτονιά μα, ναι. Οπότε γι' αυτά, για αυτά είμαι τυχερό. Ε, τώρα, από, από εκεί και πέρα, ε, ωραία, τι να πω πάνω σε αυτό. Mm -hmm. Να αρχίζω και να λέω: Α, εντάξει. Ε, για μένα δεν έχει καμία αξία να πω α, αυτός που πέτυχε. Α, αυτός πέτυχε. Μην ήταν τόσο καλό όσο είμαι εγώ. Δεν, δεν μου προσδίδει τίποτα mm -hmm. αυτό το πράγμα. Ναι, σίγουρα υπάρχουν άτομα τα οποία. Ε, πετύχανε περισσότερο από μένα με βάση τα δικά μου κριτήρια ε, τα οποία είναι λιγότερο ικανά από ό,τι εγώ και σίγουρα εγώ έχω πετύχει περισσότερα πράγματα σε σχέση με άλλα άτομα τα οποία είναι πιο ικανά από μένα αλλά είχαν λιγότερες ευκαιρίες αλλά τι Πώς δω... μπορείς να, αλλά δεν να έχει κρίνεις όμως την ικανότητα ε, το... Η ικανότητα δεν είναι κάτω πήρε μόνο πιάστα εγώ, το λέω πιθανωτικά Όχι, μα τι, τι εννοεί ότι κάποιο είναι πιο ικανό. Τι, τι overall. Θα, τι θα πει overall. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ λάθο σαν, να πει οπτική κάτι γνώμη μου. Γιατί πα και λε ότι α, ο Πάρη είναι χειρότερο πρόβλημα από μένα. Όχι, αυτό σου λέει overall. Ένα μείγμα ο, πιο ικανό. Στο, στο, πλαίσιο επίτευξη ενό συγκεκριμένου στόχου. Okay. Δηλαδή, εγώ για να πετύχω σαν επιχειρηματία σε μια εταιρεία που είναι ας πούμε, software house και κάνει web development, χρειάζομαι κάποια skills. Mm -hmm. Ένα είναι το κατανόηση οικονομικών. Ένα άλλο είναι η κοινωνικότητα. Ένα παράλληλο ιδανικά είναι τεχνική κατανόηση για να μπορεί να γεφυρώσει αυτό το κενό μεταξύ προγραμματιστών και και stakeholders, όπω θα λέγανε κάποιοι. Λοιπόν, okay, υπάρχει μια μίξη, αυτό είναι ικανότητα, δηλαδή ένα καλό μείγμα. Σίγουρα αυτή τη στιγμή εμ, σε εμπόλεμε ζώνε εκατομμυρίων ανθρώπων, Υπάρχουν άτομα, το μυαλό του είναι φτιαγμένο για να είναι πιο ικανά από μένα. Απλά mm. πιθανοτικά. Δε, ναι, ναι, όχι, δε, σίγουρα. Αυτό. Αυτό. Okay, okay. αυτό εννοώ. Το ακούω. Και αντίστοιχα, υπάρχουν άτομα στο Σαν Φρανσίσκο τα οποία έχουν πετύχει εκεί που εγώ θέλω να πετύχω περισσότερα πράγματα από μένα που είναι λιγότερο ικανή από μένα. Mm -hmm. Γιατί εκεί οι συνθήκε είναι πιο ευνοϊκέ. Εδώ είναι λίγο λιγότερο, κάπου αλλού είναι κάπου λιγότερο. Εγώ όμω δεν μπορώ να ελέγξω τον παράγοντα τύχη. Σωστό. Οκ. Okay. Οπότε δεν δεν με νοιάζει να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Δεν με νοιάζει να πω. Α, να απαξιώσω κάποιον. Συ... Με νοιάζει να δω τι χρειάζεται να κάνω για να πετύχω. Τώρα μιλάω για το επαγγελματικό, αλλά αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι το γκομενικό. Κάποιο να μπορέσει να βρει έναν σύντροφο ζωή ε, με τα κριτήρια τα οποία έχει για τη ζωή την οποία θέλει να κάνει, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό από μόνο του. Whatever. Αυτά εγώ θεωρώ γενικά ότι οι κανόνε στη ζωή κάνουν, εμ, εφαρμόζονται παντού. Δε, δεν, νομίζω ότι μπορεί να είναι απόλυτα. Δηλαδή, δε, είναι το... η στιγμή. Είναι το ότι μπορεί κάτι να σου έρθει όταν εσύ έχει επιλέξει να πάρει ένα ρίσκο για κάτι άλλο. Δηλαδή, μπορεί ρε, παιδί δηλαδή, μου, να σου έρθει κάποιο και να σου πει σήμερα. Φτιάξε αυτό το προϊόν για μένα και να πει ότι α, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι full με δουλειά με κάτι άλλο. Και τελικά να. αυτό το προϊόν να ήταν, ξέρω εγώ, το, το επόμενο OpenAI, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Να. Θεωρώ ε, ένα σημαντικό πράγμα είναι το consistency. Δηλαδή, η συνέπεια. Να είσαι κάθε μέρα παρόν mm -hmm. σε αυτό το οποίο θέλεις. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Θα πω εγώ και μετά δεν ξέρω, θα, θα, θα σχολιάσει επί του θέματο γιατί μπορεί να διαφωνήσει οτιδήποτε. Ε, για μένα το να είμαι consistent στη, στη δουλειά μου σημαίνει ε, πρώτα απ' όλα ότι δεν έχω κουλά ωράρια. Δηλαδή δεν, δεν χάνω μέρε δουλειά ή δεν δουλεύω ξαφνικά μια μέρα, δύο ώρε, χωρί λόγο, επειδή κάνω άλλα πράγματα. Ένα άλλο πράγμα που συνειδητοποίησα είναι ότι για παράδειγμα δεν, δεν βγαίνω και πίνω έξω τα βράδια γιατί θέλω, είναι σημαντικό για μένα. Την, Βασικά, κατά πρώτον, δεν είναι σημαντικό για μένα να βγαίνω και να, να γίνομαι goal. Κατά δεύτερον, είναι σημαντικό για μένα να είμαι παρόν την κάθε μέρα. Να μπορώ να περάσω όλα μου τα emails, να δω τι γίνεται, να έχω ιδέε, να... να σκεφτώ πράγματα να... για να δοκιμάσουμε, να σου συζητήσω, να σου πω ξέρεις τι, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το άλλο. Ε, να προσπαθώ να... Να... Να με... κάθε μέρα να κάνω και ένα βήμα έστω ε, περπατήματος στον δρόμο που θέλω να, να ακολουθώ. Ό,τι και αν είναι αυτό, αν ήμουν προγραμματιστή, μάλλον θα ήταν κάθε μέρα να προσπαθώ να λύνω ε, και ένα πρόβλημα. Αυτό. Mm -hmm. ε, θεωρώ, ότι είναι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν, δεν είμαι απόλυτα σίγουρο ότι αυτό που περιγράφει είναι. Θεωρώ μάλλον ότι είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό, δηλαδή το πώ εσύ. Επιλέγει το να είσαι παρόν και, και συνεπή. Δεν σημαίνει ότι για τον καθένα δουλεύει με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να λέει ότι Μα είμαι κι εγώ κάθε μέρα, κάθε μέρα καθαρίζω τα email μου, κάθε μέρα κάνω το ένα, κάθε μέρα το κάνω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι η συνέπεια μπορεί να αποτυπωθεί σε συγκεκριμένα... Ενε... συγκεκριμένε ενεργείε. Θεωρώ ότι μπορεί, αλλά μπορεί να γίνει και πάρα, πάρα, πάρα πολύ λεπτομερή. Για παράδειγμα, κάθε Τρίτη θα αποστάρουμε το ΜΙΤΑ. Θα το κάνουμε κάθε Παρασκευή, θα βγαίνει η μικρή κουβέντα. Και, αυτό είναι κάποια πράγματα. Κάθε project το οποίο κάνουμε deliver πρέπει να είναι delivered in time. Ή ξέρω εγώ, άμα ξεφύγει από το deadline, να ξεφύγει μία βεμβάδα. Mm -hmm. Έτσι ώστε όλοι όσοι έχουν να μιλήσουν για μας και όταν θα τους ρωτήσουν ε, πήρατε τη δουλειά στην ώρα σας, να απαντήσουν όλοι ναι. Αυτό είναι η συνέπεια. Νο... συνεχίζω να αισθάνομαι ότι είναι πολύ συγκεκριμένη στο τι δουλειά κάνουμε εμείς. Δεν δηλαδή, διαφωνώ ναι. ότι αυτό είναι σημαντικό στο τι κάνουμε εμείς. Διαφωνώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι γενικεύσιμο. Και ίσως όχι αυτά που κάνουμε εμείς. Δηλαδή εγώ είπα τι είναι για μένα. Η συνέπεια είναι γενικεύσιμη σαν mm. εικόνα. Δεν ξέρω εικόνα το... το για τον κατάλληλο. Το να είσαι συνεπής και λοιπά είναι κάτι καλό που σε κάνει καλό επαγγελματία. Νομίζω το να είσαι παρόν είναι πιο σημαντικό όπω είπε πριν. Και το παρόν είναι τι, να μην έχω για παράδειγμα spikes. Δηλαδή, κάνω ε, ναι, ναι, ναι. τώρα μια αυτοβολίδα είτε αυτό είναι να, να, γίνω πάρα πολύ, να πάω στο γυμναστήριο και να γίνω φέτο. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχω ένα, ε, ένα καλό σώμα, Σωστά. μια καλή υγεία κλπ. Ε, κάνω, πρέπει να χάσω κιλά, κάνω μια δίαιτα την οποία με διαλύει. Πάω το, στο στόχο μου γρήγορα, αλλά μετά. Μου κόνω ένα μπανόφι γιατί. Ναι, ναι. Και σε ένα χρόνο πάλι είμαι στο ίδιο σημείο. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι η συνέπεια και το, το να είσαι παρόν έχει να κάνει με το να, να διατηρεί μια κατάσταση που να μπορεί να την κάνει ότι είναι και εσύ. Δηλαδή να είσαι συνεχώ mm. εκεί. Γιατί ένα πολύ καλό τρόπο να βελτιστοποιήσει την τύχη σου mm. είναι να βρίσκεσαι πάντα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Mm. Αν εσύ έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα, ναι, μην μπορεί να σου έρθει η Ευκαιρία τη στιγμή που είσαι στο πάνω και όλα να πάνε γαμάτα. Mm. Αλλά έχει πολλέ πιθανότητε να σου έρθει τύχη, δηλαδή να, να έρθει η ευκαιρία να, να είναι η στιγμή που δεν είναι κάθε μέρα, δεν είναι στο Φρανσίσκο για παράδειγμα, mm. αλλά είσαι στην Ελλάδα. Σωστά. Και εκείνη τη στιγμή να πει Δεν την παλεύω. Ναι. Δεν δε, δε το έχω τώρα. Ναι. Άρα νομίζω το... η συνέπεια και όλα αυτά τα πράγματα είναι στο να φροντίζεις πάντα να είσαι αρκετά καλά, να μην κάνει υπερβολέ όσον αφορά το. Το πώ το μπορεί για παράδειγμα να πει ότι ξέρει τι. Τώρα έχουμε βρει το προϊόν το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Πάει γαμάτα. Είναι η στιγμή. Εκεί μπορεί να κάνει μια υπερβολή. Αλλά το να κάνει υπερβολέ στην καθημερινότητά σου και με, σκο... με τρόπο μάλλον που δεν μπορεί να διατηρήσει το μέλλον, εκεί νομίζω είναι που το χάνει. Ναι. Περισσότερο. Ε, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε αυτό. Γιατί όσο περισσότερε στιγμές είσαι παρόν, αν θέσουμε δεδομένο ότι σε κάποιε στιγμέ να εμφανιστούν ευκαιρίε, έχει περισσότερε πιθανότητε να εμφανιστεί μια ευκαιρία ναι. σε στιγμή που είσαι παρόν. Δηλαδή αυτό το οποίο είπε, δηλαδή αν κάνει ένα spike και μετά πέσεις, Το ερώτημα είναι, το spike που κάνει, αυξάνει τι πιθανότητε αρκετά σε αυτό το χρονικό διάστημα, αν πάρει μια ευκαιρία για. Για να αυξάνει τι πιθανότητε να πετύχει, αν πάρει μια ευκαιρία μέσα σε αυτό το διάστημα σε σχέση με τι πιθανότητε που χάνει το επόμενο διάστημα που θα είσαι κλασμένο, μάλλον όχι. Εκτό αν είναι τα οπότε μπορεί να πει ναι. ότι Μάιο, Σεπτέμβριο είμαι φέτε. Καλά, εντάξει, ήταν. Ναι. Κα, Κάτσε να σου πω τώρα αυτό. <laughs> έχω πάει. Πλέον έχω κάνει τα ταξίδια που είμαι Gold και ήμουνα στο Lounge τη Lufthansa γυρίζοντα από Λονδίνο. <laughs> και εκεί που κάθομαι τέλο πάντων και έχω ανοίξει το λάπτοπ και είναι όλα ωραία και ήσυχα. Σκάι μύτη, ένα ελληναρά δίπλα. Έχει πάρει βίντεο κλίση στη διάπα, έχει το φίλο <laughs> του και, <laughs> και μιλάνε ε, μπρο, να σου πω. Βγήκα ένα πολύ σοβαρό ραντεβού χθε, θέλω να ξέρει. Και αρχίζει να λέει όλα τα κομμενικά και να λέει αυτό, ρε παιδί μου, το με πώ γκόμενε γνωρίστηκε και πώ, όχι, όχι, αυτή είναι σοβαρή, ρε παιδί μου. Και... <laughs> <laughs> να σου πω και κάτι. Αν ο σκοπό να βρει ένα, ένα άτομο να συνεχίσει τη ζωή σου. Ναι. Αν δεν ξεκινήσει να κάνει dating. Ναι. Μάλλον δεν θα το βρει. Ναι. Δηλαδή, οι πιθανότητε να βρει αυτό το άτομο τυχαία στη δουλειά σου, στην καθημερινότητά σου κλπ. άμα δεν προσπαθήσει και άμα δεν βγει και λίγο έξω από τα νερά σου. Ναι. Μάλλον είναι μικρέ. Άκου mm. τώρα. Ε, το οποίο και αυτό θέλω να το συζητήσουμε στο επόμενο podcast που θα γυρίσουμε με τον καλεσμένο μα. Ναι. Και είναι το θέμα τη κοινωνικότητα. Το οποίο για μένα, ενώ πάντα μάλλον κοινωνικό, Σαν παιδί, σαν έφερο, γιατί συνειδητοποιώ ότι μάλλον έχω πολλού φίλου, δηλαδή, μάλλον, μάλλον ξέρω πολύ κόσμο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Τα τελευταία χρόνια συνειδητοποιώ πόσο σημαντικό είναι όχι απλά στην επιτυχία, αλλά γενικά στο να είσαι καλά στη Ζω. ζωή σου. Το να. Όχι το ξέρω κόσμο, άξερο αυτό που θα του ζητήσω μια χάρη και θα μου κάνει και αυτό, αλλά με ανθρώπου. Θα, θα πω πέντε κουβέντε. Λοιπόν, ε, το πρώτο. Το πρώτο είναι το ότι είναι κάποιε σχέσει οι οποίε είναι πραγματικά δύσκολο να βρει το κατάλληλο α, α, άτομο. Mm. Μία τέτοια είναι μία ε, συντροφική σχέση, όπω λέγαμε. Μία άλλη είναι, για παράδειγμα, το συνεταιριλίκι. Είναι εμεί δηλαδή αυτή τη στιγμή που κάνουμε δουλειά μαζί πάνω από 10 χρόνια πλέον. Dude, αυτό είναι πολύ δύσκολο. 14. Ναι. Ανάλογο που θα ναι. βάλει το officiation. Ανάλογα ναι. που θα βάλει το officiation. Αλλά αν βάλει το επίσημο συνεταιριλίκι είμαστε στα εννιά τώρα. Δηλαδή πότε ανοίξαμε τη Σόρσλερ και okay, okay. είμαστε εννιά. Το να βρεις ένα άτομο που είσαι συνέτερος για τόσα χρόνια και τρεις μια να μαζί που είναι, δεν είναι οικογένεια, αλλά είναι κάτι αρκετά κοντινό σε πολλά πράγματα. Έχει κοινή οικονομική διαχείριση, έχει δηλαδή... Ε, είναι δύσκολο. Αυτό... <laughs> άμα είναι σπάταρος άλλο και γίνεται <laughs> <the> gold. <laughs> άμα είναι σπάταρος <laughs> και γίνεται <laughs> gold ο άλλος, ναι. <laughs> <laughs> ναι. <laughs> ε, τι το πουλό. αυτό, αυτό όμω είναι δύσκολο και αυξάνει τι πιθανότητε να πετύχει γνωρίζοντα περισσότερο κόσμο και όχι ωφελημιστικά, αλλά αλληλεπιδρώντα με περισσότερο κόσμο. Να βρει με ποιου ταιριάζει. Γιατί εκ των πραγμάτων με λίγου ανθρώπου θα ταιριάζει. Και όσο πιο απαιτητική είναι μια σχέση, τόσο λιγότερε είναι οι πιθανότητε. Άρα όσο αυξάνει. Είναι καθαρά, άμα το πα το τελείω ρε παιδί μου, να το ισοπεδώσει τελείω mm. το θέμα. Όλα είναι funnels. Ναι. Δηλαδή, κάθε φορά έχει κάποια βήματα. Πρέπει να, να, τα βρίσκετε, ξέρω εγώ, ναι. σε αυτό το κομμάτι. Να τα βρίσκετε στο άλλο κομμάτι. Να θέλετε τέτοια πράγματα. Να, να, να. Και όλα αυτά, κάθε φορά λοιπόν που περνά στο επόμενο στάδιο, μειώνεται το, το, ποσοστό των ανθρώπων που περνάνε. Αυτό το συνειδητοποίησα όταν μου είπε εσύ κάτι κάποια στιγμή. Πάλι θα σου θυμίσω. Για πες τι είπα. Που μου έλεγε για, μια, για μια εταιρεία τέλο πάντων το πώ πετυχαίνει τα B2B συμβόλαιά τη και έλεγε ότι παίζουν big numbers game. Δεν του νοιάζει θα σου πω μετά ποια είναι αυτή η εταιρεία yeah. ε, για την περίπτωση που δεν ψηλιάζεσαι και μου λες Αυτοί δεν νοιάζονται, δεν κοιτάζουν το παιδί μου το κάθε quote που θα στέλνουν να είναι τέλειο, να βρίσκουν τον κατάλληλο πελάτη πριν μιλήσουν. Απλά είναι πετάνε τα σκάγια. Mm -hmm. και βλέπουν ένα παιδί μου από κάποια θα χτυπήσουν και μετά θα προχωρήσει. Και... Δηλαδή είναι φάνελ. Ξεκινά. Ε, και... Τι, τι, τι συνειδητοποιούσα αυτό, είναι κάτι για το οποίο θέλω να γράψω και στο blog μας. Ήμουν, έφυγε ο Άγγελος μια μέρα νωρίτερα από μένα, ε, από το Λονδίνο, οπότε ήμουν εγώ μια μέρα εκεί μόνος, οπότε έκανα τις βόλτες μου και το βράδυ λέω θα πάω, έχει ένα ας πούμε ιστορικό jazz bar που λέγεται Ronnie Scott, που είναι okay. στο, στο Σόχο, ε, είναι πάρα πολύ ωραίο, και λέω ωραία θα πάω ρε παιδί μου το βράδυ στο, στο jazz bar να, να δω ένα live. Οπότε πάω και κάθομαι στην ουρά, ε, και είχα ακουστικά. Και έρχεται κάθε ένα κύριο πίσω, ο οποίο καταλάβαινε ότι. που και που μου μιλούσε, ρε παιδί μου, τα έβγαζα εγώ τα. Βγάζω τα ακουστικά μία, κάτι μου λέει, το απαντάω, τα ξαναβάζω, μετά κάτι μου ξαναλέει. την τρίτη φορά. Ελέ, θα μου τα σπάσει τώρα αυτό. Ε, <laughs> ναι, περίπου λέω, ρε φίλε, οκ, okay, ελεύγα, α, 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 Μίλα με τον άνθρωπο, λέω έτσι κι αλλιώ. Δεν, δε μου αρέσει να είμαι αντικοινωνικό, έτσι και αλλιώ. μου αρέσει. Οπότε τα βγάζω και αρχίζουμε και μιλάμε. Τέλο πάντων, τελικά είχα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αυτό είναι ένα παραγωγό ταινιών, ο έχει πάρει μπάφτα. Το Μπάφτεν σαν λέμε ο Όσκαρ. Οκ. Ναι. Ε, ήταν στο The Beach με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο σε πολλέ ταινίε που έχουμε δει και μου έλεγε ότι έχει, έχει ζήσει κάποιου μήνε στην Ελλάδα, στα 70 τη ξέρω εγώ. Και είχα. Τέλο να το βρήκα, του βρήκα και το email του λογικά. Θα του στείλω ένα μήνυμα να πω πόσο ωραία ήταν που τα είπαμε, γιατί μετά χαθήκαμε. Και λέω, πραγματικά, λέω, τι μαλάκα ήμουν που είχα τα ακουστικά μου εκεί στην ουρα mm -hmm. Δηλαδή σιγά, άκουγα πάλι τα τραγούδια τα οποία έχω ακούσει τόσε χιλιάδε φορέ. Αλμπουμάκι από την αρχή μέχρι φαντάζομαι. Ε, ναι, αλμπουμάκι από την αρχή μέχρι το τέλο, ναι, σταθερά. Δηλαδή, τι. Ε, σκεφτόμουν ότι θα μπορούσα να ήμουν λίγο πιο αντικοινωνικό εκείνη τη στιγμή και να έχω χάσει μια ενδιαφέρουσα κουβέντα mm -hmm. με έναν άνθρωπο. Που αυτό, ξέρω μιλούσε, έλεγε μου ακού την περιλήψη: Ακούγεται πολύ παραπάνω η Αθήνα και ε, μάλλον τα πηγαίνει καλύτερα η Ελλάδα από εμά τώρα και αυτόν τον καιρό. Mm. Και μου έρχεται το παιδί: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί. Λέει, ναι, λέει, έχουμε αλλάξει λέει, πέντε πρωθυπουργού, λέει, εμεί τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό δεν είναι καλό. Καλά, είχαν αλλάξει σε ένα μισή μήνα δύο-τρει, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Οπότε. Ναι, πίσω στο θέμα τη κοινωνικότητα, έλεγα το πόσο σημαντικό είναι γενικά και το ότι. Μεγάλασε ναι, ναι, το φάνελ σου. Το, ναι. Ναι, 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 ναι. Οπότε, ναι, το Αλλά δεν μπορεί να το κάνει ωφελημιστικά. Okay. Δεν μπορεί να πας αυτό, να, να πει, «Α, εγώ θα γνωρίσω κόσμο ε, για να πάω να, να πουλήσω». Ή ε, «Θα γνωρίσω κόσμο για να βρογκόμενο εγκόμενα ή δεν ξέρω εγώ τι». Γνωρίζεις κόσμο γιατί γενικά οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα mm -hmm. και είμαστε φτιαγμένοι για να λεπίδρουμε ο ένας με τον άλλο. Και θα πούμε πέντε, πέντε κουβέντε. Θα μου εμπιστευτεί κάποια πράγματα για τον εαυτό του. Κάποιο θα εμπιστευτώ και εγώ κάποια πράγματα. Και με κάποιου από αυτού θα ταιριάξουμε. Και με κάποιου από αυτού θα χτίσουμε σχέσει εμπιστοσύνη. Εγώ είμαι πολύ τυχερό γιατί έχω γενικά μεγάλε σχέσει στη ζωή μου. Δηλαδή, με ένα εγώ με τον κολλητό μου συνειδητοποιώ ότι κάνουμε παρέα 25 χρόνια. Αντίστοιχα ναι. και με σένα. Και, και σύ, τον Αλέξαν παραπάνω κιόλα το ε, γνωρίζετε. 28 πλέον. Ναι, δηλαδή και συνειδητοποιώ ότι Πάρα πολύ τυχερό που το ξέρει που το έχω αυτό. Και ο μόνο τρόπο να έχει είναι να, να επικοινωνεί. Πολύ σημαντικό. Είναι και, και επίση το πόσε φορέ κάποιοι από τους ανθρώπους ανθρώπου θα θέλουν να σε βοηθήσουν ή θα μπορούν να σε βοηθήσουν θα το κάνουν γιατί δεν του κοστίζει κάτι, γιατί. Ακόμα και άνθρωποι άσχητοι. Δηλαδή, πολλέ φορέ εμεί. Έχει τύχει να μα βοηθήσουν άνθρωποι που δεν είχαν κάποιο όφελο από αυτό. Ναι. Έλεγε αυτό το πράγμα, ε, το βλέπα πριν πολύ λίγε μέρε σε ένα YouTube βίντεο, σε μια παλιά συνέντευξη του Steve Jobs. Mm -hmm. Και έλεγε είναι πολλέ φορέ που οι άνθρωποι είναι ένα τηλέφωνο μακριά από την επιτυχία. Και έλεγε, ε, θα μιλήσω λέει για μένα, εγώ λέει ήμουν μικρό, είχα ένα κόλμα με τη Hewlett Packard και ήθελα να δουλέψω εκεί. Και πήρα ένα τηλέφωνο τον Χιούλετ και είπα: Γεια, μπορώ να έρθω να δουλέψω. Να το κάνω. Ναι. Εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολο να πάρει τον Χιούλετ, βέβαια. Ναι, δεν είναι, αυτό είναι αυτό το οποίο λέμε: Ποια είναι η διαφορά του Σαν Φρανσίσκο και ποια είναι η διαφορά τη ε, Ελλάδα. Αλλά εγώ θα πω το εξή. Είμαστε στο Βερολίνο. Και ήρθε και μα έπιασε ένα παιδί και μα είπε: Μπορώ να κάνω την πρακτική μου σε εσά. Το καλοκαίρι που πρέπει να κάνω. Και ίσω γίνει αυτό. Mm -hmm. Ναι, ίσω γίνει. Και ίσω βοηθήσουμε ένα τσικ αυτό το άτομο. Γιατί πολλέ φορέ μπορεί να, να μην πειράζει, ή ναι. πολλέ φορέ το, το να βοηθήσει κάποιον να είναι ή τόσο φθηνό σε χρόνο, σε χρήμα, σε οτιδήποτε έχει να κάνει. Επειδή το φθηνό δεν είναι, δεν, ναι, δεν ναι, είναι ναι, τεχνητό, ναι, μόνο σωστά. το κομμάτι. Που να είναι οκ. Και γιατί στο τέλο τη ημέρα νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται καλά με το να βοηθήσουν κάποιον άλλον. Ναι. Εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι. Δηλαδή, συνήθω το κάνω. Ναι. Εμ... Δεν ξέρω. Άμα το κάνω, άμα το κάνω συνήθως. Θα σου πω. Όταν βλέπω κάποιον ο οποίος θέλει μια... Μια ειλικρινή βοήθεια. Όχι να είναι στο παρακαλυτό. Αλλά να μην είναι... Να έχει ενδιαφέρον για κάτι. Να θέλει δηλαδή... Όντω σε μένα αυτό με ενδιαφέρει. Ε, μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι μου φαίνονται κάπως πιο... Τυχοδοκτή. λίγο, λίγο κάπως πιο τυχοδιώκτες, δηλαδή Κάποια στιγμή σου, σου έλεγα τις προάλλες ρε παιδί μου, ότι μα ήρθε ένα email που κάποιο ζήτησε να παραχωρήσουμε κάτι. Mm -hmm. Χωρί λόγο. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Ναι, όχι, το, το ακούω, το ακούω. Ναι. Οπότε. It, it depends, θα έλεγα. Αλλά γενικά θέλω πολύ να βοηθάω. Θα ήθελα και εγώ να, να με βοηθάνε και γι' αυτό όταν ζητάω και ζητάμε βοήθεια, νομίζω ότι. Ε, okay, το κάνουμε, θεωρώ με το σωστό τρόπο αυτό. Ναι, δεν ξέρει ξυ... δεν ποτέ πραγματικά από θεωρώ ότι είναι σημαντική η, η... η κοινωνικότητα. Το... το να είσαι παρόν έχει σημασία και το άλλο είναι. Ξεκινάω από εκεί που είπε εσύ, είναι το να παίρνει ευκαιρίε, το οποίο μάλλον έχει να κάνει με το να ζυγίζει τα ρίσκα. Και αυτό το οποίο το συζητούσαμε και με τον Τάσο, νομίζω, ή το έχω στο μυαλό μου, <laughs> είναι το ότι. Σου μια ευκαιρία μπροστά. Και τι είναι μια ευκαιρία, είναι στην ουσία ένα ερώτημα. Τι κάνω τώρα. Mm -hmm. Ό,τι και να απαντήσεις, ακόμα και να επιλογήσουν η αδράνεια, είναι μια επιλογή η οποία φέρει ρίσκο. Εννοείται, πάντα. Και αυτό είναι που ε, πολλοί κόσμος δεν, δεν αντιλαμβάνεται και είναι κρίμα. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι εγώ το να μείνω εδώ που είμαι ακριβώ επειδή θα μείνω εδώ που είμαι, έχει το λιγότερο ρίσκο. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει όμω. Άμα έρχεται ένα ξέρω εγώ, κεραμίδι κατά πάνω σου mm. και κάτσε εκεί που είσαι. Ναι. Σωστά. Μάλλον δεν θα είναι καλή επιλογή. Σωστά. Ε, σε γενικέ γραμμέ νομίζω ότι έχουμε την τάση να κρίνουμε τα. Όχι, έχουμε την τάση, είναι νομίζω ανθρώπινο να κρίνει τα πράγματα εκ του αποτελέσματο. Ναι. Α, εγώ τώρα βρίσκομαι εδώ και ξεκίνησα σε ένα άλλο σημείο με κάποιον άλλον. Και κρίνω το πώς αποδείχτηκε να είναι η επιλογή που έκανε, αλλά δεν κρίνω το πώς εγώ θα φερόμουν αν η ίδια ε, επιλογή ήταν μπροστά μου. Σωστά. Και εκεί νομίζω ότι είναι το, το μεγαλύτερό μας λάθος. Ε, έλεγε αυτό το πράγμα και στο podcast του, στο Huberman και στο βιβλίο του έλεγε ο Rick Rubin. Το οποίο το έχω προτείνει η βιβλιάρα, ε, έλεγε το εξή που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σταματήσει να σκέφτεσαι το αποτέλεσμα. Mm -hmm. Γιατί όπω λέμε και εδώ, πολλά πράγματα είναι παράγοντα τύχη. Την τύχη δεν μπορεί να την ελέγξει. Άλλα είναι αυτά τα οποία μπορεί να ελέγξει. Δηλαδή, άμα με ρωτήσει εμένα, τι είναι αυτά για τα οποία είμαι περήφανο προσωπικά θα σου πω για τη δουλειά που έχω βάλει, για τη συνέπεια που ίσως έχω σε κάποια πράγματα, ε, για το που, σίγουρα για το πώς συνεργαζόμαστε εμείς οι δύο όλα αυτά τα χρόνια και το πώς έχουμε βρει το, την, την όλη επικοινωνία και όλα αυτά, τα οποία είναι πράγματα που είναι στα χέρια μας. Mm -hmm. Όλα τα άλλα, το ποιου ανθρώπους γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μετά, ποιου πελάτες βρή, βρήκαμε, πόσα λεφτά βγάλαμε, όλα αυτά, και σε ένα βαθμό ήταν πράγματα τύχη. Γιατί είναι πράγματα τύχη, πόσε φορέ έχουν βγάλει την τύχη που έχουμε δώσει. Πολλέ. Γιατί... Trial and error. Ναι. Και, και εκτό αυτού. Μπορεί η κορυφή του παγόβου να είναι όντω το ότι α, το Σόρσλερ γράφτηκε στο Τέκραν. Α, το Σόρσλερ. Και λέω για το Σόρσλερ γιατί είναι το πιο. Ναι. Ξέρεις, το, αυτό που έχω τη μεγαλύτερη αποσύνδεση πλέον. Mm. Πούμε, και Πούμε, θέλω να, δηλαδή το, το παρόν δεν μπορεί να το κρίνει ναι, εύκολα. Ε, <σχέλε> όλοι αυτοί τα blog posts, η δουλειά, η καθημερινότητα. Πολύ γράψιμο, ε. Όλα αυτά ήταν αυτά τα οποία σιγά σιγά φέρανε το σόρτ εκεί που ήταν. Ναι. Δεν μπορεί όμω να πει ότι ξέρει τι, άμα κάνει το ίδιο πράγμα ξανά, θα ξαναγίνει. Όχι. Μπορεί να άτυχε τότε. Όχι. Μπορεί και να απέτυχε. Μπορεί να κάνουμε το ίδιο και να πάει καλύτερα. Σωστά. Αλλά κάποια πράγματα ήταν σωστέ επιλογέ, no matter what. Δηλαδή, το να κάνουμε blog posts τόσο συχνά ήταν σωστή επιλογή. Ήρθε πελάτη πριν. Από λίγο καιρό που σα το έζηλα, μου ήρθε το, το email. What the hell. Ναι, είναι, είναι ακραίο. Ναι. Κάποια που ένα από τα θετικά τα οποία έχει είναι ότι έχει exposure στο web. Δηλαδή, ψάνε keyword και σου εμφανίζεται γενικά. ή κάτω από έχουν κλείσει όλοι οι ανταγωνιστέ, είναι πιο ψηλά. <laughs> ε, είναι, είναι τρελό. Για παράδειγμα, το να γράφει, συχνά το να, να βγάζει content το οποίο οδηγεί στο site, είναι καλή επιλογή πρέπει να είσαι εκεί έξω. Ναι. Είναι, το πιο απλό πράγμα. Δεν υπήρχε οριακά. Πηγαίναμε σε δύο και τρία meetups στην Αθήνα. Οτιδήποτε υπήρχε ναι. τη βδομάδα, α πούμε. Ναι. Που δεν υπήρχαν και πολλά τότε. Αλλά αν υπήρχε meetup, σίγουρα ναι. ήμασταν εκεί. Ξέρει ότι έχει κάνει παρουσία σε WordPress meetup. Ναι. ναι. Το θυμάμαι αυτό. Ναι. Δεν, δεν σου πάραμε τίποτα. Πολύ σημαντικό. Ε, ναι. Αυτό που λε. Δεν ξέρω. Λέχα, ας. Ας, όχι, εντάξει. Νομίζω ότι είναι, είναι πολύ σημαντικό και είναι μια συνεχής προσπάθεια νομίζω του καθενός με τον εαυτό του σίγουρα εμένα με τον εαυτό μου να, να προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα ψύχρεμα να λέω ότι οκ okay, βλέπω κάτι το οποίο θα ήθελα να έχω αλλά δεν έχω αλλά ήμουν τη ναι. να κάνω τις επιλογές mm. με βάση το, το συγκεκριμένο σημείο στο χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή, πριν από τρία χρόνια θα έκανα αυτή την επιλογή με τι πιθανότητε που είχε να γίνει αυτό που είναι σήμερα. Mm. Η απάντηση είναι συνήθω όχι. Οπότε αυτό με κάνει να με λίγο καλά με τον εαυτό μου, γιατί ξέρω ότι οι επιλογέ που φτάσανε σε κάτι το οποίο μπορεί τώρα να ήθελα, mm -hmm. δεν ήταν επιλογέ που θα μπορούσα να κάνω εύκολα mm -hmm. τότε. Γιατί δεν είχα σκοπό να αντέξω το ρίσκο. Γιατί θεωρεί ότι κάτι άλλο είναι πιο σημαντικό για μένα, παρότι ξέρεις, με, με βάση τον αποτελέσμα, μάλλον δεν πέτυχε. Ρε, για να μην είμαι mm -hmm. καλύτερα. Άρα, νομίζω το πιο σημαντικό είναι να, να αιτιολογήσει τον εαυτό σου τουλάχιστον τι mm -hmm. επιλογέ που κάνει και να είσαι καλά με αυτέ. Φουλ, ναι. Συνειδητοποιημένο, συνειδητό σε επιλογέ σου. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί πιο εύκολα όταν αύριο μεθαύριο πα και πει Είμαι καλύτερα είμαι χειρότερα, mm -hmm. να πα και να πει OK ήμουνα και OK για το γιατί mm -hmm. έφτασα εδώ πέρα που είμαι. Ναι. Να μην έχει αποθυμένα, να μην έχει τέτοια πράγματα. Ναι. Ε, θα συμπληρώσω με μια αφαίρεση που μου αρέσει να κάνω αρκετά τελευταία. Θεωρώ ότι σε σημαντικό βαθμό σε όλε τι τις, πλευρέ να το πω, τις πλευρές η ζωή είναι μια, μάχη κόντρα στο δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Και θα, θα σου πω τι εννοώ. Ποιος είναι ο δεύτερο νόμος της θερμοδυναμικής είναι το ότι ένα, ένα, ένα σύστημα ας πούμε, ε, χρειάζεται ενέργεια για να συντηρηθεί στην, ε, στην τάξη την οποία είναι και στην κατάσταση την οποία είναι. Γενικά το σύμπαν έχει μια τάση στην εντροπία, στην, εντροπία, στην, στην τυχεότητα, ε, στην καταστροφή. Ε, ναι, οπότε θέλει για να πας κόντρα σε αυτό πρέπει να βάλεις να κάψεις θερμίδες. Αυτό. Πρέπει να είσαι εκεί, πρέπει να είσαι παρόν, πρέπει να σκεφτείς και να ζυγίσεις επιλογές σου, να καταλάβεις ότι κάθε επιλογή είναι, ε, φέρει το ρίσκο της, ακόμα και άμα είναι η αδράνεια. Ε, αυτό. Και ε, ξυπνάς την επόμενη μέρα και την αδράτης. Μ' αρέσει. Ναι, θα το αφήσω εδώ. Νομίζω ότι είναι έτσι ωραίο κλείσιμο. Τότε για πε, να προτείνει κάτι. Ωρε, oh, φίλε. Όχι, oh, κατευθείαν. Τι ήταν αυτό. Ε, τι έχω να προτείνω, τι έχω να προτείνω. Τι κάνω τώρα τελευταία και. Α, κάτι σκεφτόμουν και τώρα έχει φύγει τελείω στο μυαλό μου. Ε, με πιέσει εξαπίνη. Εσύ έχει κάτι να μου δώσει λίγο χρόνο να σκεφτώ, ή όχι. Ε, ναι, έχω. Πόπο. Πω, πω. Έχω πάρα πολλά. Αλλά ναι. Λοιπόν, θα προτείνω. Um... Λοιπόν, ένα από τα πράγματα, κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή, ένα από τα πράγματα που έκανα και, και μου άρεσε πάρα πολύ στο Λονδίνο, πήγα και είδα το, το Dune, mm -hmm. το 2, σε IMAX οθόνη που ήταν τρελό, δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Ε, δεν έχουμε IMAX στην Ελλάδα. Έχουμε νομίζω στη Θεσσαλονίκη, αλλά άκουσα φήμες ότι δεν είναι ακριβώς IMAX. Είναι, είναι μεγάλη όμως, δηλαδή στο Λονδίνο ήταν 500 τετραγωνικά οθόνη. Είναι είναι 500 τετραγωνικά οθόνη. Okay. Το, το, το είδα στη Wikipedia. Ήταν τρελό αυτό το πράγμα. Όλο ο τείχο ήταν όλο μια fucking οθόνη. Ήταν, ήταν τέλειο. Οπότε θα. Αυτό είναι το ένα. Και μετά πήγα με αφορμή αυτό και αγόρασα ένα σκασμό Blu-ray για να τα έχω να τα. να τα βλέπω ως σπίτι. Οπότε θα προτείνω ένα από αυτά τα Blu-ray. Ε. να προτείνω. Τώρα. Άστο. Φάκετ. Δείτε το, το, το Dune, 2. Dune 2. Οκ. Okay, άρα. Πολύ ωραία θα... ταινία. Σκέφτομαι τόση ώρα. Ξέρεις, κάνω ότι παρακολουθώ αυτό που λε, αλλά μπορούσα να σκεφτώ και δεν μου είχε τίποτα. Ε, και διαβάζω τώρα και το βιβλίο που πρότεινε εσύ, οπότε δεν μπορώ να το προτείνω. Κάποιο podcast. Podcast. Καινούριο podcast. Κάτι που έκανε στο Λονδίνο. Κάτι που... Α, λοιπόν, καλά. Αυτό που παρότι δεν είμαι τρελό φαν, yeah. αλλά Πάντα είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνω και η αλήθεια είναι ότι το βελτιώσανε πάρα πολύ την προηγούμενη φορά. Ε, και είναι πολύ έτσι φαντασμορικό. Ε, ειδικά μα αρέσει το Harry Potter. Είναι το. Η Warner Bros. είχε ένα στούντιο στο Λονδίνο που έχει γυρίσει πολλά από τα πλάνα. Okay. Και τώρα το έχουν κάνει, ξέρει, πολύ πιο εμπορικό. Έχουν βάλει πράγματα, έχουν βάλει στούντιο, okay. έχουν βάλει τέτοια πράγματα. Α, έλα, ρε. ε, Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουν βάλει ακόμα περισσότερα δωμάτια. είχα πάει πριν από 7-8 χρόνια, νομίζω, Α, ah, Okay. Είχα Ναι, εντάξει, πάει καιρό. Και τώρα ξαναπήγαμε, επειδή πήγαμε ε, με τα δίκτυα τη Ελισάβετ. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ε, ε, σου δίνει λίγο και την ιστορία, σου δίνει κάποια μηχανικά, πράγματα πώ τα κάνανε. Έχει ρε παιδί μου ναι. ένα έτσι αρκετά ναι. ε, γενικό. Προφανώ έχει και πράγματα τα οποία δεν έχουν κάνει. Είμαι όπω το να πάω να πει Butterbeer, το οποίο είναι ότι χειρότερο. Τι είναι το Butterbeer. Το θυμάμαι ότι είχαν τη βουτυρομπύρα, αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Προφανώ και δεν υπάρχει. Απλά έχουν πάει και έχουν βάλει, νομίζω, μια βουτυρόκρεμα με πάρα πολύ mm. ζάχαρη, και... mm. ζάχαρη και ζάχαρη και <laughs> ζάχαρη. Ναι, είναι κάπω έτσι. Δεν θα το πρότεινα, αλλά. Ah, ναι. Αν ρε παιδί μου θέλει κάποιο που ξέρει μια εμπειρία και τυχαίνει να είναι στο Λονδίνο ή να περνάει από εκεί και να του αρέσει, ειδικά μου του αρέσει το το, το, universe του Harry Potter θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πούμε, να πάει να το, να τσεκάς. Άρα προτείναμε γύρω από, ταινι... από, από ταινίε και βιβλίο και οι δύο μας. Ταινίες και, και βιβλίο, ναι. Στην ουσία, ναι. Μάλιστα. Άρα είμαστε... 19. Νομίζω ναι. Είμαστε season 5, episode 19. Τέλεια. Όποιο έχει κάποιο σχόλιο μας στέλνει στο hey Θα παπάκι, στο να τα YouTube. Πούμε. Ναι, θα χαρούμε πολύ να τα πούμε. Και μέχρι την επόμενη φορά. Τα λέμε.